η Ελλάδα είναι πως είναι σε καλύτερη θέση από αυτά που έκανα και το έχει μειώσει το κακό. Τώρα να κάνουμε και εμείς ό,τι άλλο μπορούμε να αισθάνεται ο καθένας ασφάλεια. Ασφάλεια υγείας, που είναι το πιο σπουδαίο. Μια έτοιμη πλατφόρμα η οποία θα βοηθήσει στο να έρθουν τουρίστες το καλοκαίρι χωρίς φόβο στη χώρα μας, προσφέρει εντελώς δωρεάν στην Ελλάδα ο επιχειρηματίας Τόμ Χριστοδούλου, ο οποίος ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Αυτό το έχουμε δημιουργήσει εμείς για την επιχείρηση που έχουμε, αλλά σε τούτη περίπτωση είναι τέλειο για να κάνει αυτό που είναι τώρα ανάγκη και απαραίτητο. Αν είναι κάτι που η Ελλάδα γενικά ή κάθε επιχείρηση το θεωρεί χρήσιμο, πολύ ευχαρίστως να το διαθέσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Μέσω του Beach Dips, κανείς θα μπορεί να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα σε όποια παραλία επιθυμεί και με τις προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό. Με το που κάνει κράτηση ο καθένας, αποφεύγουμε το να μαζεύεται κόσμος και μπορεί να πούμε εντάξει, ο καθένας έρχεται σε μια συγκεκριμένη ώρα για να είναι όσο λίγοι μπορεί σε ένα σημείο. Στην περίπτωση που κάτι γίνεται, που κάποιος ή οποιοδήποτε λόγο βρίσκουμε πως έχει την κορώνα, πάλι είναι ένα πολύ καλός τρόπος να ξέρουμε ποιοι άλλοι ήταν εκεί εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα, μέρα κτλ. Για να μπορέσουμε να το βρούμε όσο πιο σύντομα. Σε την εφαρμογή θα βάλουμε μέσα, ας πούμε, τις παραλίες, αλλά μπορεί να πάει και σε όλα και σε διάφορα, δηλαδή σε οτιδήποτε είναι, αλλά ας μιλήσουμε για παραλίες συγκεκριμένα για τώρα. Βάζουμε μέσα τις πληροφορίες της παραλίας που είναι, τι προσφέρει κτλ. Με το σκοπό κάθε τουρίστας να βρει το πιο κατάλληλο μέρος για το οποίο ανάλογα τι ψάχνει. Μετά μπαίνει μέσα, εφόσον έχει πληροφορίες, μπαίνει μέσα, κάνει την κράτηση όλα ηλεκτρονικά. Δεν έχει να έχει συνάλλαγμα λεπτών, δηλαδή όσο πιο λίγη επαφή μπορεί να γίνει σε οτιδήποτε. Η κάθε παραλία ανάλογα τι θα έχει διαθέσιμο θα φαίνεται κατευθείαν. Στην περίπτωση που είναι 100 ξαπλώστρες, κάθε φορά που κάποιο κάνει κράτηση μειώνεται το νούμερο και ξέρει ο καθένας ακριβώς τι είναι διαθέσιμο. Αν έχει γεμίσει, βλέπει και το τι είναι το δίπλα, παραδείγματος χάρη, ή όπου θέλει να πάει. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχει ούτε να περιμένει, ούτε να μαζεύεται κόσμος. Πάει μέσα, κάνουν τη δουλειά και μπορεί και βαστάμε μια ασφάλεια. Ασφάλεια δηλαδή να έχει όσο πιο λίγη επαφή είναι απαραίτητη για να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος και να κάνει και η παραλία τη δουλειά της. Όπως επισημαίνει στο Hellenic Daily News ο Τόμ Χριστοδούλου, τώρα δεν είναι ώρα για business, αλλά ώρα να βοηθήσει κανείς όπως μπορεί την πατρίδα μας να σταθεί στα πόδια της και να ξεπεράσει γρήγορα όλες τις δυσκολίες. Θα το παραχωρήσετε αυτό δωρεάν, γιατί θέλετε να βοηθήσετε την Ελλάδα? Ναι, δεν είναι ο καιρός τώρα για να δούμε τι θα οικονομήσουμε. Είναι καιρός να κάνει ο καθένας μας με τη γνώμη μου, που μάλιστα η Ελλάδα το έχει κάνει αυτό, ό,τι μπορεί να κάνουμε για να το ξεπεράσουμε όσο πιο σύντομα και καλύτερα μπορούμε. Το να κάνουμε και πολλά λεφτά για να πάρουμε πιο ακριβό φέρετρο δεν μας εφολίζει τίποτα. Τώρα είναι ο καιρός να ό,τι μπορεί να κάνουμε όλοι μας γενικά και όχι μόνο σαν Έλληνες αλλά και σαν άνθρωποι, να το ξεπεράσουμε. Όπως ο κόσμος που λέμε στην ίδια μοίρα είναι. Το καλό είναι που η Ελλάδα έδειξε το καλύτερο παράδειγμα. Έκανε όλα τα πιο σωστά και μπράβο μας σαν Έλληνες. Μπράβο μας. Αλλά πάντα η Ελλάδα μπορεί να μας λένε ότι θέλουν στη στιγμή ανάγκης. Δεν υπάρχει καλύτερος από τον Έλληνα. Μάλιστα, έχει ήδη κάνει επαφές με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Μιλήσαμε προσωρινά με την κυβέρνηση, με τον κύριο Ζαχάρη. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν είναι τίποτα το... Απλώς μια συζήτηση κάνει. Όχι τίποτα θετικό. Και περιμένετε να κάνετε και άλλες επαφές, υποθέτω, για να... Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, σας θα βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα μας.
Σας είπε κάτι ο κύριος Θεοχάρης στην πρώτη κουβέντα που κάνατε, σας σχολίασε κάτι? Όχι, ήταν γρήγορη κουβέντα. Μας είπε, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και να δούμε ανάλογα, είμαστε και δικαιοκτήρες, έτσι αλλάζει μέρα με μέρα. Μπορεί στο μέλλον να το προχωρήσουμε. Εκεί το έχουμε αφήσει. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε τώρα προς όλους τους Έλληνες, και αυτούς που είναι έξω και αυτούς που είναι μέσα. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι, πάρα πολύ περήφανοι με αυτά που έχει κάνει κατά στιγμή στην Ελλάδα. Είναι τα πιο τέλεια και μάλλον για όλη την Ευρώπη, αν όχι και για τον περισσότερο τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτά όλα γίνανε επειδή στην Ελλάδα ομαδικά τα κατόρθωσε. Όχι, και ακόμα πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί. Και οι Έλληνες Ελλάδος και του εξωτερικού, ό,τι μπορεί να κάνουμε να προσφέρουμε και πάντα να είμαστε, να προοδεύουμε, να βοηθήσουμε την πατρίδα μας, όπως τίποτα, ναι. Ναι. Και πρώτα απ' όλα να είμαστε όλοι υγιείς. Εκείνο είναι το πάντα. Το πάντα.